Ο γιορτασμός της Παγκόσμιας Μέρας Περιβάλλοντος είναι κάθε χρόνο μια ευκαιρία για να φωτίσουμε ποιοι είναι οι πραγματικοί και ποιοι οι κάλπικοι φίλοι. Όμως φέτος είναι χωρίς υπερβολή η ώρα της αλήθειας. Η στάση κάθε πολιτικής δύναμης απέναντι στον πόλεμο που ξεκίνησε στο έδαφος της Ουκρανίας, αλλά και όσα προηγήθηκαν με την υλοποίηση της πολιτικής της πράσινης μετάβασης, μας βοηθά να βγάλουμε σίγουρα και χειροπιαστά συμπεράσματα. Όλα όσα βιώνουμε το τελευταίο διάστημα αποκαλύπτουν ότι η περιβόητη πράσινη μετάβαση είναι συνώνυμη της ενεργειακής φτώχειας, των μαύρων ελαστικών εργασιακών σχέσεων του υπεριαλιστικού πολέμου. Σήμερα μπορούμε καλύτερα να φωτίσουμε ότι ο ίδιος εχθρός που ήδη μας βομβαρδίζει με συνεχείς ανατιμήσεις και νέα μέτρα καταστολής μπορεί να μας σύρει τελικά στο σφαγείο με τις πραγματικές βόμβες. Σήμερα μπορούμε να αποδείξουμε περισσότερο από κάθε άλλη φορά ότι η πραγματική απάντηση στα μεγάλα προβλήματα της προστασίας του περιβάλλοντος, της κοινωνικής αδικίας και του κινδύνου επέκτασης του πολέμου είναι η κόκκινη απάντηση του σοσιαλισμού. Να φωτίσουμε ότι η ελπίδα βρίσκεται στην πάλη των λαών, στον δρόμο της ανατροπής. Σήμερα αποκαλύπτεται πιο καθαρά πόσο υποκριτική είναι η ανησυχία των αστικών πολιτικών δυνάμεων, ιδιαίτερα των σοσιαλδημοκρατών και των πρασίνων, για την προστασία του περιβάλλοντος και ποιοι είναι οι πραγματικοί στόχοι της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη μετάβαση. Οι πράσινοι και οι σοσιαλδημοκράτες βουλευτές στη Γερμανία, οι δημοκρατικοί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αναδεικνύονται ως τα πράσινα γεράκια, οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές της κλιμάκωσης της πολεμικής σύγκρουσης του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία. Πρωταγωνιστούν στις αποφάσεις για αποστολή σύγχρονου βαριού οπλισμού και τεχνολογικής υποστήριξης στην Ουκρανία για να συνεχιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία. Ήδη οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανακοίνωσαν την αποστολή προηγμένων εκτοξευτήρων πολλαπλών ρουκετών στο μέτωπο της Ουκρανίας. Δεν χρειάζεται, φίλες και φίλοι, να διαθέτει κανείς ειδικές επιστημονικές γνώσεις για να αντιληφθεί ότι δεν υπάρχει πιο εγκληματική παρέμβαση στο περιβάλλον από τη διεξαγωγή του πολέμου. Τις τραγικές απώλειες που αφορούν άμεσα την ανθρώπινη ζωή, με τους νεκρούς, τους τραυματίες, τους πρόσφυγες, συνοδεύουν οι καταστροφικές συνέπειες στο έδαφος, τη βλάστηση, το νερό, το κλίμα, δηλαδή το φυσικό περιβάλλον. Ορισμένες βαριές αρνητικές συνέπειες φαίνονται άμεσα, όπως η αδυναμία του υποσυστήματος να απορροφήσει γρήγορα τη ζημιά που δέχεται από τα εμπριστικά όπλα, τις εκρήξεις, τις εκτεταμένες φωτιές, αδυναμία δηλαδή του υποσυστήματος να ανακάμψει, να επανέλθει στην πρώτερη του κατάσταση. Άλλες αρνητικές συνέπειες θα φανούν σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου, όπως για παράδειγμα η μεγάλη τοξικότητα του εδάφους και του νερού από τη διαρροή επικίνδυνων χημικών ουσιών. Ας σκεφτούμε μόνο την τεράστια αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις πυρκαγιές σε εγκαταστάσεις πετρελαίου, στον πόλεμο του κόλπου και στην υπεριαλιστική επέμβαση στη Συρία. Για παράδειγμα, τα πηγάδια πετρελαίου στη Μοσούλη καίγονταν για μήνες μετά τους αρχικούς εμβρισμούς. Αντίστοιχες εικόνες βλέπουμε σήμερα στο ουκρανικό έδαφος. Ήδη οι αγρότες σε μεγάλο τμήμα των νότιων περιοχών δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν νερό από τα πηγάδια γιατί έχει μολυνθεί. Όλα αυτά χωρίς να συνυπολογίσουμε τη χρήση όπλων απεμπλουτισμένου ουρανίου που ήδη γνωρίσαμε στην επέμβαση του ΝΑΤΟ στην Ιουγκοσλαβία και στον πόλεμο του Κόλπου. Το Γενάρη του 2021, 3.000 Σέρβοι υπέβαλαν αγωγές κατά του ΝΑΤΟ στο ανώτατο δικαστήριο του Βελιγραδίου για θανατηφόρες ασθένειες, κυρίως καρκινικούς όγκους, που προκλήθηκαν από τα βαρέα μέταλλα των ατοικών βομβαρδισμών. Αντίστοιχα, η Ιταλική δικαιοσύνη εξέδωσε 250
τελεσίδικες αποφάσεις για τον ίδιο λόγο υπέρ Ιταλών στρατιωτών που βρίσκονταν στο Κωσυφοπαίδιο και στα Μετόχια την περίοδο των βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ το 1999. Ασφαλώς, οι αρνητικές συνέπειες πολλαπλασιάζονται όταν η κλιμάκωση του πολέμου οδηγήσει στη χρήση χημικών και βιολογικών όπλων μαζικής καταστροφής. Γίνονται ανυπολόγιστες αν υπάρξει επιλογή χρήσης πυρηνικών όπλων. Οι πραγματικές συνέπειες για όλες τις μορφές ζωής, από την έκκληση της ραδιενέργειας, της θερμικής ενέργειας που απελευθερώνεται και της πυρηνικής ακτινοβολίας, είναι ευρύτερα γνωστές και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Όποιος, φίλες και φίλοι, θεωρεί αδύνατο αυτό το ενδεχόμενο, καλά θα κάνει να σκύψει πάνω στην ιστορική πείρα και στη σύγχρονη πραγματικότητα. Βρισκόμαστε 77 χρόνια μετά το έγκλημα της ρήψης των πρώτων ατομικών βομβών στη Χειροσύμα και στο Ναγκασάκι. Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες τον Ιούνιο του 2021 υιοθέτησε την απόφαση για το πρώτο πυρηνικό πλήγμα ως στοιχείο της στρατηγικής του ΝΑΤΟ 2030. Η απόφαση αυτή, που σημαίνει ότι το ΝΑΤΟ μπορεί να πλήξει πρώτο με πυρηνικά όπλα μεγάλης ισχύος τους αντιπάλους του, αν εκτιμήσει ότι απειλείται, εξεταζόταν ήδη από τη Σύνοδο Κορυφής της Βαρσοβίας το 2016. Προς το παρόν η Ρωσία δεν έχει υιοθετήσει αυτό το επικίνδυνο δόγμα, όμως ο Υπουργός Εξωτερικών Λαυρόφ δεν έχει αποκλείσει τον κίνδυνο αναμέτρησης με πυρηνικά όπλα το επόμενο διάστημα. Ακόμα μεγαλύτερη και δικαιολογημένη ανησυχία προκαλούν τα δημοσιεύματα μεγάλων δυτικών μέσων που διευκρινίζουν ότι μια πιθανή κλιμάκωση θα περιοριστεί σε μικρά τακτικά πυρηνικά όπλα μικρότερης ισχύως. Ήδη οι πυρηνικές δυνάμεις του στρατού της Ρωσίας ξεκίνησαν ασκήσεις βορειοανατολικά της Μόσχας. Εξάλλου, όπως έδειξε και η πρόσφατη πείρα των στρατιωτικών επιθέσεων στο Χάρκοβο, που υπάρχει το γνωστό πυρηνικό ερευνητικό κέντρο, ο μεγάλος κίνδυνος υπάρχει ακόμα και όταν ο πόλεμος διεξάγεται με τις συμβατικές βόμβες του πυροβολικού. Ο κίνδυνος είναι υπαρκτός και πηγάζει από τα τεράστια συμφέροντα που διακυβεύονται, από την αναμέτρηση για την πρωτοκαθεδρία στο Διεθνές Υπεριαλιστικό Σύστημα, για τον έλεγχο των αγορών και των σφαιρών επιρροής ανάμεσα στον Ευρωατλαντικό και στον υποδιαμόρφωση ευρασιατικό άξονα ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Συμμαχία Ρωσίας-Κίνας. Και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πρέπει να ξεχνάμε τη θέση του Μάρξ, ότι για 300% κέρδος δεν υπάρχει για το κεφάλαιο έγκλημα που να μην ψοκινδυνεύσει να το πράξει. Φίλες και φίλοι, ο ενεργειακός πόλεμος του ευρωατλαντικού άξονα με τη Ρωσία με στόχο τη μείωση της εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρωσικό φυσικό αέριο ήταν μετά τον πόλεμο το δεύτερο πιο αποκαλυπτικό γεγονός του κάλπικου ενδιαφέροντος των αστικών πολιτικών δυνάμεων για το περιβάλλον και των πραγματικών στόχων της πράσινης μετάβασης. Η απέτηση της Κομισιόν για γρήγορο κλείσιμο των σταθμών Λιγνίτη και Λιτάνδρακα πήρε τώρα μεγάλη αναβολή. Ακόμα και η Βρετανική κυβέρνηση, σε αντίθεση με τις διακηρύξεις της, αποφάσισε να μην διακόψει τη λειτουργία των ενεργειακών μονάδων Άνθρακα ως τα τέλη του 2024. Η Γαλλία με τους συμμάχους της πιέζει να θεωρηθεί ως πράσινη λύση η ηλεκτροπαραγωγή από πυρηνικούς σταθμούς, παρά τη διεθνή πείρα των κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης. Όμως το κορυφαίο και πιο αποκαλυπτικό παράδειγμα υποκρισίας είναι η απόφαση της Κομισιόν να διαθέσει 10 δισεκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή νέων υποδομών για τη διευκόλυνση των αυξημένων εισαγωγών του αμερικανικού κυρίως υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG. Και αυτό παρότι τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν επίσημα ότι κατά την αεριοποίησή του το υγροποιημένο LNG αυξάνει την έκκληση μεθανίου στην ατμόσφαιρα
η οποία έχει πολλαπλάσια αρνητική επίδραση συγκριτικά με το διοξίδιο του άνθρακα στο ζήτημα της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Αναγνωρίζουν επίσης ότι η αύξηση της θαλάσσιας μεταφοράς LNG θα αυξήσει τις διαρροές μεθανίου αλλά και εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, αφού αντικειμενικά γίνεται πιο μεγάλη και πιο περίπλοκη η αλυσίδα εφοδιασμού του φυσικού αερίου συγκριτικά με τη μεταφορά του με αγωγούς. Όμως το αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα του LNG δεν περιορίζεται μόνο στο μεθάνιο. Αφορά τη ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της ιχθυοπανίδας με επιπτώσεις στην αλιεία. Επίσης αυξάνει ο κίνδυνος ατυχήματος μεγάλης έκτασης από την γυπνίαση τέτοιων υποδομών με δασικές εκτάσεις ή τον αστικό ιστό, κίνδυνος που αφορά τόσο τις εκρήξεις όσο και τη διαρροή κρυογονικού υγρού. Φίλες και φίλοι, ασφαλώς η υποκριτική επίκληση και το υποκριτικό ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος είχε αποκαλυφθεί πολύ πριν την επικίνδυνη όξυνση των αντιθέσεων ανάμεσα στα υπεριαλιστικά κέντρα. Είχε αποκαλυφθεί με τις καταστροφικές για το περιβάλλον επιλογές για να προωθηθούν οι κερδοφόρες επενδύσεις της πράσινης μετάβασης στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, παρά τις διακηρύξεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, αναδείχθηκε το φυσικό αέριο σε στρατηγικό καύσιμο για την ηλεκτροπαραγωγή, τη στιγμή που αυτή η επιλογή όχι απλά δεν οδηγεί σε εξοικονόμηση, αλλά οδηγεί σε σπατάλη έως και 50% της περιεχόμενης αυτοενέργειας από τις μετατροπές. Οι εγκαταστάσεις γιγαντιαίων αιωλικών πάρκων οδήγησαν σε καταστροφή δασικών εκτάσεων, ακόμα και σε περιοχές Natura και σε αρνητικές επιδράσεις στον υδροφόρο ορίζοντα και στην αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων σε παρακείμενες περιοχές. Δεκάδες είναι οι σχετικές καταγγελίες από τοπικές αγωνιστικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα που συχνά βρέθηκαν αντιμέτωπες με την κρατική καταστολή και στις οποίες συμμετείχαν ενεργά οι δυνάμεις του ΚΚΕ. Ενώ επίσης υπήρχε συνεχής βομβαρδισμός πληροφόρησης για τους υπαρκτούς κινδύνους από την εξόρυξη υδρογόνων ανθράκων, ελάχιστα ακούγαμε για τους μεγάλους κινδύνους από την εξόρυξη, το διαχωρισμό και την επεξεργασία των σπάνιων γεών, που είναι επίσης απαραίτητες για να προχωρήσουν τα μεγάλα επενδυτικά προγράμματα της πράσινης μετάβασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ελάχιστοι έχουν πληροφορηθεί για τα τοξικά απόβλητα και τα ραδιενεργά υποπροϊόντα που αφορούν την αξιοποίηση των αναγκαίων αυτών ορυκτών της πράσινης μετάβασης. Αντίστοιχα, ούτε κουβέντα δεν ακούγεται για τις επενδύσεις καύσης των απορριμμάτων και του RDF που δηλητηριάζουν την ατμόσφαιρα. Ακόμα πιο προκλητική και παραπλανητική είναι η προσπάθεια να συρρυκνωθεί και να περιοριστεί το τεράστιο θέμα της προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος μόνο στο ζήτημα των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και στην αμφισβητούμενη θεωρία της κλιματικής κρίσης. Η αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων της πολιτικής προστασίας, της αντισεισμικής θωράκισης, της πυροπροστασίας έχει πολύ πιο άμεση και επίγουσα σημασία για την προστασία της ζωής και της υγείας του πληθυσμού. Κι όμως, ένα χρόνο μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές δεν έχουν γίνει τα αναγκαία βήματα διασφάλισης των υποδομών παρά μόνο αυτά που αφορούν τις πράσινες επενδύσεις, για παράδειγμα στην Νότια Έλεια. Στο ερώτημα τι θα γίνει αν υπάρξει μια νέα μεγάλη πυρκαγιά και πόσο έτοιμοι είμαστε να αντιμετωπίσουμε ένα νέο μεγάλο σεισμό, όλοι γνωρίζουμε δυστυχώς την απάντηση. Τα χθεσινά θλιβερά γεγονότα στη Γλυφάδα και στη Βούλα στην Αττική επιβεβαιώνουν αυτό που όλοι γνωρίζουμε. Το επιβεβαίωσε σήμερα και ο αρμόδιος υπουργός, ο οποίος μας προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσουμε ένα δύσκολο καλοκαίρι, λες και είναι απλός σχολιαστής της κατάστασης. Δεν θέλουμε να κουράσουμε παραθέτοντας καταλόγους στοιχείων. Σκεφτείτε μόνο ότι παραμένουν κενές 4.000 οργανικές θέσεις μόνιμων πυροσβεστών,
Η μέση ηλικία των υπαρκτών δυνάμεων ξεπερνά τα 45 χρόνια και για την προστασία των βασικών οικοσυστημάτων διατίθεται το 0,04 του προϋπολογισμού. Επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι η υγεία των κατοίκων απειλείται πολύ περισσότερο άμεσα και έμεσα από τη φτώχεια, την ανεργία, την εργασιακή ανασφάλεια. Αυτή η παράμετρος δεν μπορεί μαγικά να εξαφανίζεται όταν συζητάμε και εξετάζουμε την πολιτική της απολιγνητοποίησης και της διασφάλισης των όρων κερδοφορίας των πράσινων επενδύσεων με σταθερά θύματα τους εργαζόμενους. Στην πραγματικότητα το φυσικό περιβάλλον αντιμετωπίζεται στο καπιταλισμό ως καβούζα για να απορρίψουμε ρήπους και απόβλητα και η όποια προστασία τόσο εμπόρευμα για τους πράσινους ομίλους και τους προορισμούς του τουρισμού πολυτελείας. Αντίστοιχα, η καπιταλιστική ιδιοκτησία στη γη και οι ανταγωνισμοί των ομίλων για τη χρήση της γης καθιστούν ανέφικτο έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό πολιτικής προστασίας που να ξεκινάει από την πρόβλεψη και την ολοκληρωμένη διαχείριση της χρήσης της γης και να φτάνει στα αναγκαία έργα υποδομής και στην οργάνωση των συντονισμών αρμόδιων υπηρεσιών. Πίσω από τα μπαζωμένα ρέματα, την άναρχη επέκταση του σχεδίου πόλης, τις ακατάλληλες κατοικίες, την παρουσία βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε κατοικημένες περιοχές, τη δασοκτόνα πολιτική, βρίσκεται ο ίδιος ένοχος το μεγάλο κεφάλαιο και το κέρδος. Φίλες και φίλοι, σήμερα δύσκολα μπορούν πλέον να κρύψουν τους πραγματικούς στόχους της πράσινης καπιταλιστικής ανάπτυξης και τις ολέθριες συνέπειές της για το λαό. Συνολικά το Ευρωατλαντικό στρατόπεδο, η ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία, τα κράτη του ΝΑΤΟ, αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο πρόβλημα και διαμόρφωσαν μια κοινή στρατηγική για να το διαχειριστούν. Ποιο είναι αυτό το μεγάλο πρόβλημα? Η μεγάλη υπερσυσσόρευση κεφαλαίου που δεν βρίσκει διεξόδους επένδυσης με ικανοποιητική κερδοφορία. Και ποια στρατηγική επέλεξαν για να το αντιμετωπίσουν? Την πράσινη μετάβαση, το περιβόητο πράσινο New Deal, την πράσινη κοινωνική συμφωνία. Η πράσινη μετάβαση δημιουργεί νέες ευκαιρίες για μεγάλες καπιταλιστικές επενδύσεις και ταυτόχρονα βοηθά στην ελεγχόμενη απαξίωση, στην καταστροφή ενός μέρους του υπαρχόντος κεφαλαίου, για παράδειγμα με το κλείσιμο των λιγνητικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. Αντίστοιχα ευεργετικά λειτουργεί δυστυχώς για μας, για την καπιταλιστική κερδοφορία και ο υπεριαλιστικός πόλεμος. Τόσο η στρατιωτική καταστροφή των υποδομών της Ουκρανίας, όσο και η ειρηνική ματέωση της λειτουργίας του ρωσογερμανικού αγωγού Nord Stream 2, για το κεφάλαιο μεταφράζονται σε πεδίο για νέες κερδοφόρες επενδύσεις. Ήδη ο Ντράγκη και άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι μιλούν για την ανάγκη ενός νέου σχεδίου Marshall που μπορεί να ξεπεράσει το 1 τρισεκατομμύριο ευρώ για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε ήδη να διαθέσει ένα μεγάλο πακέτο 300 δισεκατομμύρια ευρώ, τα περισσότερα ως νέα δάνεια για τα κράτη-μέλη, για το νέο σχέδιο απεξάρτησης από τα ρωσικά καύσιμα. Ταυτόχρονα, με την επιβολή των μέτρων των κλιματικών νόμων σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ανοίξει υποχρεωτικά η αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, πράσινου οικιακού εξοπλισμού, αναβάθμισης κτηρίων, ανοίγοντας μια μεγάλη κερδοφόρα διέξοδο για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Όμως μέσα σε αυτό το πλαίσιο, κάθε υπεριαλιστικό κέντρο διαμορφώνει τους δικούς του στόχους και τις δικές του προτεραιότητες για να βελτιώσει τη θέση του στο διεθνή ανταγωνισμό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είχαν θέσει ως στόχο πολύ πριν τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο να μειώσουν την ενεργειακή εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρωσικό φυσικό αέριο και ταυτόχρονα να αυξήσουν τις εξαγωγές αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την πλευρά της δίνει βάρος στην πράσινη μετάβαση για να αξιοποιήσει την υπεροχή της στην παραγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων πράσινης τεχνολογίας,
και για να αντιμετωπίσει την έλλειψη των δικών της κοιτασμάτων υδρογών ανθράκων. Για να υλοποιήσει την πολιτική απανθρακοποίησης είναι υποχρεωμένη να στηριχθεί στο φυσικό αέριο ως στρατηγικό καύσιμο πάνω από μια δεκαετία. Εδώ αρχίζουν τα δύσκολα και ξεδιπλώνονται οι αντιθέσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τα άλλα υπεριαλιστικά κέντρα. Μέχρι τις αρχές του 2022 η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε το 40% του φυσικού αερίου και το 30% του πετρελαίου που χρειαζόταν από τη Ρωσία. Έτσι η πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών και των ευρωπαϊκών δορυφόρων τους για γρήγορη απεξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρωσικό φυσικό αέριο με αφορμή την εισβολή στην Ουκρανία ανοίγει τον ασκό του αιώλου των αντιθέσεων αλλά και της ακρίβειας, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Στο βαθμό που γίνονται βήματα σε αυτή την κατεύθυνση, κερδισμένες βγαίνουν προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες, που θα εξάγουν σε ψηλές τιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο αμερικάνικο LNG, μειώνοντας ταυτόχρονα τους ρωσικούς μοχλούς πίεσης. Στους νικητές θα βρεθούν και οι Έλληνες εφοπλιστές, το βαρύ πυροβολικό της ελληνικής άρχουσας τάξης, που ελέγχουν ήδη το 22% της παγκόσμιας κορυφικότητας των πλοίων μεταφοράς LNG. Στη Γερμανία όμως και άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξαρτώνται σήμερα σημαντικά από το ρωσικό φυσικό αέριο, οι συνέπειες είναι ήδη αρνητικές και μπορούν να γίνουν καταστρεπτικές στην περίπτωση μιας απότομης διακοπής της ροής του φυσικού αερίου. Πού οδηγεί η υλοποίηση όλων αυτών των κατευθύνσεων? Σήμερα βλέπουμε πόσο απατηλές ήταν οι υποσχέσεις για επιστροφή στην κανονικότητα και στην ευημερία για όλους. Η μόνη κανονικότητα, φίλες και φίλοι, που μπορεί να προσφέρει το σημερινό σύστημα είναι αυτή που ζούμε. Μάλιστα τώρα βρισκόμαστε μπροστά στην εκδήλωση μιας νέας κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς, χωρίς μάλιστα πτώση των τιμών, ενώ συνήθως στην κρίση οι τιμές πέφτουν, και με αυξημένη πιθανότητα παράτασης και επέκτασης του πολέμου. Την ίδια στιγμή η ελληνική αστική τάξη, για να αναβαθμίσει τη θέση της, επιλέγει το ρόλο του σημεοφόρου σε αυτά τα επικίνδυνα πολεμικά και οικονομικά ευρωατλαντικά σχέδια. Δεν μιλάμε, φίλες και φίλοι, για ένα μελλοντικό κίνδυνο. Η ελληνική εμπλοκή γίνεται ήδη βαθύτερη τώρα που μιλάμε, με τον ενεργό στρατιωτικό ρόλο των βάσεων από τα Χανιά ως την Αλεξανδρούπολη, τις στρατιωτικές αποστολές εκτός σύνορων, τα σχέδια δημιουργίας της Εγνατίας των λιμανιών με την Ιγουμενίτσα, τη Θεσσαλονίκη, την Αλεξανδρούπολη και την Καβάλα, τη δημιουργία και την αναβάθμιση των σταθμών μεταφοράς αμερικάνικου LNG στη Ρεβικούσα, στο Βόλο, στην Αλεξανδρούπολη. Πρόκειται για επιλογές που σημαδεύουν στρατιωτικά άλλους λαούς. Επιλογές που πλήττουν ευθέως τα μεγάλα ρωσικά οικονομικά συμφέροντα στην περιοχή και μετατρέπουν αντικειμενικά ελληνικές πόλεις σε στρατιωτικούς στόχους στην περίπτωση επέκτασης του πολέμου. Για τα συμφέροντα μιας χούφτας εφοπλιστικών, τραπεζικών και ενεργειακών ομίλων η κυβέρνηση παίζει με τη φωτιά του πολέμου και παράλληλα παζαρεύει κυριαρχικά δικαιώματα την ώρα που η Τουρκία βάζει πλέον στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ακόμα και την κυριαρχία ελληνικών νησιών του Αιγαίου. Τη στιγμή, η συγκεκριμένη στιγμή που η τουρκική αστική τάξη αυξάνει τις απαιτήσεις της για να συνεχίσει να συνδράμει στο σχεδιασμό του ΝΑΤΟ δεν είναι τυχαία. Ο στόχος απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο αναβαθμίζει αντικειμενικά για το ΝΑΤΟ τη σημασία του ελέγχου της Ανατολικής Μεσογείου για την παραγωγή και τη μεταφορά ενέργειας. Η ενεργειακή διάσταση συμπληρώνει και υπογραμμίζει τη σημασία της συνοχής της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ για την περικύκλωση της Ρωσίας και τη συγκράτηση της δύναμης της Κίνας. Έτσι είπα και ΝΑΤΟ αυξάνουν τις πιέσεις προς όλες τις κατευθύνσεις για να διαμορφωθούν όροι ασφαλούς μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή.
Σε αυτή την κατεύθυνση προβάλλεται όλο και περισσότερο η έννοια του νατοϊκού εδάφους, του νατοϊκού χώρου, όπου θα υπάρχει στην ουσία συγκυριαρχία των εμπλεκόμενων κρατών υπό την εποπτεία και τη διαιτησία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αυτές τις συνθήκες αξιοποιεί η Τουρκία για να αναβαθμίσει τον ενεργειακό της ρόλο και να προχωρήσει στην εδαφική της επέκταση, όπως δείχνει η νέα εισβολή στη Συρία και η συνεχής παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου. Η εγχώρια κυβερνητική προπαγάνδα περί διεθνούς απομόνωσης της Τουρκίας δεν έχει προφανώς καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Φίλες και φίλοι, τα μεγάλα κέρδη των πράσινων επενδυτών δεν πέφτουν φυσικά από τον ουρανό. Διασφαλίζονται με τις δικές μας θυσίες, τις πολλαπλές θυσίες των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να διασφαλιστούν αυτά τα μεγάλα κέρδη, ο νέος κλιματικός νόμος στέλνει ξανά το λογαριασμό στο λαό για να αγοράσει και να πληρώσει υποχρεωτικά νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, να αναβαθμιστούν κτίρια με ακριβότερη θέρμανση και για να πληρώσει νέο οικιακό εξοπλισμό. Τα μεγάλα κέρδη διασφαλίζονται επίσης με το ξεζούμισμα των εργαζομένων, με την αύξηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, με αλυσίδα νομοθετικών ρυθμίσεων που κορυφώθηκε με τον νόμο Χατζηδάκη. Διασφαλίζονται με το πανάκριβο πράσινο ρεύμα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Οι μεγάλες βρετανικές εταιρείες προειδοποιούν για τον κίνδυνο φέτος να ξεπεράσει στη Βρετανία το 30% το ποσοστό της ενεργειακής φτώχειας. Αξίζει λοιπόν να θυμηθούμε τις υποσχέσεις όλων των αστικών κυβερνήσεων ότι με την απελευθέρωση της αγοράς και τον ανταγωνισμό των ομίλων θα πέσουν οι τιμές, θα έχουμε φτηνό ρεύμα και να δούμε τι έγινε στην πραγματικότητα. Η εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη έγινε με τεχνητό τρόπο πιο ακριβή από την παραγωγή με εισαγόμενο φυσικό αέριο και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί η ΔΕΗ υποχρεώθηκε να αγοράζει δικαιώματα εκπομπών ρήπων στο πλαίσιο του συστήματος εκπομπών δικαιωμάτων ρήπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χωρίς τις δεσμεύσεις του εμπορίου ρήπων, το κόστος της λιγνητικής παραγωγής θα μπορούσε σήμερα να μειωθεί στο 1/3 του σημερινού. Έτσι τεχνητά η εγχώρια λιγνητική παραγωγή έγινε πιο ακριβή και οι αστικές κυβερνήσεις κάλυψαν με άφθονη προπαγάνδα την εγκληματική πολιτική της απολιγνητοποίησης. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί κριτική στη Νέα Δημοκρατία για την επιλογή της βίαιης απολιγνητοποίησης και την ανοχή στο σχηματισμό καρτέλ και στην κερδοσκοπία. Προσπαθεί ξανά να συσκοτήσει τις εγκληματικές ευθύνες του και να καρποθεί τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Η αλήθεια είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κινάλ και ο Βαρουφάκης είναι συνένοχοι στο έγκλημα της πράσινης μετάβασης που φέρνει σήμερα σε απόγνωση τη λαϊκή οικογένεια, τους μισθωτούς, τους αυταπασχολούμενους. Η πολιτική της απολιγνητοποίησης με το σταδιακό κλείσιμο των λιγνητικών σταθμών, η αποδοχή των κοινοτικών δεσμεύσεων για το εμπόριο ρήπων, η ανάδειξη του εισαγόμενου φυσικού αερίου σε βασικό καύσιμο της μετάβασης υλοποιήθηκε από όλες τις αστικές κυβερνήσεις την τελευταία 20ετία. Ο ΣΥΡΙΖΑ για την προώθηση αυτών των κατευθύνσεων διαμόρφωσε ως κυβέρνηση το 2018 το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, το οποίο με δευτερεύουσες αλλαγές υλοποιεί σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Την τετραετία της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η παραγωγή ρεύματος από εγχώριο λιγνίτη μειώθηκε κατά 50%, έκλεισαν οι λιγνητικές μονάδες του ΑΕΣ Καρδιάς και δεν προχώρησε η κατασκευή καμιάς νέας μονάδας. Όμως η συνενοχή των αστικών κομμάτων δεν αφορά μόνο την απολιγνητοποίηση. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ είναι επίσης συνένοχοι για τη βαριά έμεση φορολογία στα καύσιμα. Η εκτείναξη των κρατικών εσόδων από έμεσους ειδικούς φόρους στην ενέργεια ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος
υλοποιήθηκε με ευθύνη όλων των αστικών κυβερνήσεων. Έτσι φτάσαμε το 50% της τιμής που πληρώνουμε για το πετρέλαιο, τη βενζίνη και τα καύσιμα να είναι κρατικοί φόροι που καταλήγουν σε μεγάλο βαθμό και πάλι στην ενίσχυση των μεγάλων ομίλων. Με άλλα λόγια, αν δεν υπήρχαν οι κρατικοί φόροι και δεν έπρεπε να διασφαλιστεί το κέρδος των εισαγωγών, των ομίλων διήλυσης και χοντρικής εμπορίας, οι σημερινές τιμές των καυσίμων θα μπορούσαν να είναι μικρότερες, να το πω αντίστροφα, οι τιμές θα μπορούσαν να είναι μικρότερες από το 1/5 των σημερινών. Εξίσου αστεία και κάλπικη είναι η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβέρνηση για τη δημιουργία καρτέλ και την ανοχή κερδοσκοπίας του χρηματιστήριου ενέργειας. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ είναι συνένοχοι για την απελευθέρωση του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το πλαίσιο επιτρέπει τη λειτουργία του χρηματιστήριου ενέργειας που είναι μορφή λειτουργίας της απελευθερωμένης αγοράς. Το χρηματιστήριο ενέργειας που από τη φύση του είναι το βασίλειο της κερδοσκοπίας, δεν υπάρχει χρηματιστήριο που να είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα, ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με νόμο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Τότε ο Τσίπρας και ο Υπουργός Στατάκης μας εξηγούσαν για τα ωφέλη από την αύξηση των επιχειρηματικών ευκαιριών και του διασυνοριακού εμπορίου. Τώρα τονίζουν ότι η τιμή στην Ελλάδα είναι ψηλότερη από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο δεν αληθεύει. Πιστεύουν ότι μπορούν να μας κοροϊδέψουν. Η αλήθεια είναι ότι όλοι στήριξαν στην πράξη ενεργά τη δημιουργία του καρτέλ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όλοι μαζί διασφάλισαν το σύστημα εγγυημένων τιμών από το κράτος, με τις οποίες πληρώνονται σταθερά η πράσινη παραγωγή των ΑΠΕ, διασφαλίζοντας καταρχήν σίγουρα κέρδη, πριν μιλήσουμε για τα όποια υπερκέρδη. Χάρη σε αυτό το καθεστώς των εγγυημένων τιμών, βγάζουν οι όμιλοι των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τα υπερκέρδη για τα οποία μιλά τώρα αποσπασματικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, η διαμάχη Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ για το ποιος θα είναι ο επόμενος μηχανοδηγός του τρένου της πράσινης μετάβασης δεν αφορά το λαό. Όποιο κυβερνητικό σχήμα κι αν προκύψει την επόμενη μέρα, θα έχουμε τα ίδια και χειρότερα. Οι αστερίσκοι του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ δεν αλλάζουν την ουσία αυτής της πολιτικής για το λαό. Διαφωνούν, για παράδειγμα, μεταξύ τους αν θα έρθει πιο γρήγορα, λίγο πιο γρήγορα ή λίγο πιο αργά ο θάνατος των εγχώριων λιγνητικών μονάδων. Αλλά η κατεύθυνση είναι η ίδια. Υπόσχονται κάποιες φορολογικές μειώσεις μόνο στα όρια που επιτρέπει κάθε φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε φάρμακο που προτείνουν για κάποια από τις ολέθριες συνέπειες μετατρέπεται σε δηλητήριο για τις άλλες. Κανένα σχέδιο προοδευτικής διαχείρισης δεν μπορεί να ακυρώσει τις αντιφάσεις της καπιταλιστικής οικονομίας. Οι κρατικές επιδοτήσεις, για παράδειγμα, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι μόνο ελάχιστες σε σχέση με τα βάρη που απομίζονται τώρα οι εργαζόμενοι λαϊκές οικογένειες. Στην ουσία αυτές οι επιδοτήσεις επιδοτούν την αύξηση των τιμών, επιδοτούν το να παραμείνει ο πληθωρισμός στα ύψη, επιδοτούν τα κερδοσκοπικά παιχνίδια, γιατί δεν χτυπάνε την αιτία του προβλήματος. Είναι δηλαδή σαν το πιθάρι των Παναίδων, έχει άδειο πάτο. Στην ουσία οι όποιες διαφορές μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ αλλάζουν μόνο τον τρόπο σφαγής των εργαζομένων, αν θα πληρώνουμε δηλαδή παραπάνω ως καταναλωτές ή θα πληρώνουμε ως φορολογούμενοι με κρατικές επιδοτήσεις. Ας σκεφτούμε πόσο διαφορετική θα ήταν η κατάσταση αν οι εργαζόμενοι είχαν στα χέρια τους το τιμόνι της εξουσίας και τα κλειδιά της οικονομίας. Ας σκεφτούμε πόσο καλύτερα θα μπορούσαμε να ζούμε αν το κριτήριο λήψης των αποφάσεων δεν ήταν το κέρδος των ομίλων, το συμφέρον της άρχουσας τάξης, οι κατευθύνσεις και οι δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.
Αυτή η διέξοδος υπάρχει, φίλες και φίλοι. Είναι ο σοσιαλισμός. Είναι η κοινωνική ιδιοκτησία που μπορεί να διασφαλίσει την ευημερία του λαού. Είναι η εργατική εξουσία που μπορεί να σχεδιάσει κεντρικά, επιστημονικά την παραγωγή με κριτήριο το σύνολο των αναγκών της κοινωνίας. Είναι ο ενεργός, καθημερινός ρόλος των εργαζομένων στη λήψη, στην εφαρμογή και στον έλεγχο των αποφάσεων. Είναι ο ενεργειακός σχεδιασμός του σοσιαλισμού που μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο των ενεργειακών πηγών της χώρας για να εξαλειφθεί η ενεργειακή φτώχεια, η ανεργία, για να μειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας, να προστατευτεί το περιβάλλον και η υγεία των κατοίκων. Είναι η επιστημονική έρευνα στο σοσιαλισμό που μπορεί πλέον να αξιοποιηθεί χωρίς εμπόδια για να προβλεφθούν και να καλυφθούν έγκαιρα οι μελλοντικές λαϊκές ανάγκες. Πάνω απ' όλα ο σοσιαλισμός θα κατοχυρώσει ότι η γη και η χρήση της, τα καύσιμα, το ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό, η υγεία, η ίδια η εργατική δύναμη δεν θα αποτελούν πλέον εμπορεύματα. Είναι η εργατική εξουσία και η κοινωνική ιδιοκτησία της γης που μπορεί να μετατρέψει το φυσικό περιβάλλον από χαβούζα και πηγή ληστρικής εκμετάλλευσης σε αναπόσπαστο στοιχείο της ανάπτυξης με γνώμονα την κοινωνική ευημερία. Είναι το ξερίζωμα του καπιταλιστικού κέρδους και των ανταγωνισμών των ομίλων στη χρήση της γης που μπορεί να διασφαλίσει τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας και τη χωροθέτηση δραστηριοτήτων με γνώμονα την ευημερία του λαού. Είναι ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός της παραγωγής που μπορεί να διασφαλίσει την ελαχιστοποίηση κάθε αρνητικής επίδρασης στο περιβάλλον από κάθε παραγωγική και κοινωνική δραστηριότητα. Είναι ο σοσιαλισμός που μπορεί να διασφαλίσει την ισόρροπη σχέση της κοινωνικής παραγωγής με το περιβάλλον. Ας δούμε πιο συγκεκριμένα και πιο χειροπιαστά τι μπορεί να διασφαλίσει σήμερα ο σοσιαλισμός στην Ελλάδα. Πρώτον, αφού θα απαλλαγούμε από τις δεσμεύσεις του εμπορίου ρήπων και γενικότερα της πράσινης μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα εγχώρια αποθέματα λιγνίτη θα μπορούν να αξιοποιηθούν ξανά για την ηλεκτροπαραγωγή με σύγχρονες μονάδες υψηλής απόδοσης που θα αξιοποιούν και τις νέες τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα χωρίς τον σημερινό κίνδυνο για το περιβάλλον. Θα μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν για την παραγωγή υδρογόνου για την οποία δεν μιλάει κανένας. Δεύτερον, θα προχωρήσει η κατασκευή νέων μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων και θα αυξηθεί η σχετική ηλεκτροπαραγωγή συμβάλλοντας και στις ανάγκες άρδευσης στον τομέα της αγροτικής παραγωγής. Δεν θα εξαρτάται πλέον ο βαθμός συμμετοχής των υδροηλεκτρικών έργων από τον ανταγωνισμό των ομίλων και τα κερδοσκοπικά παιχνίδια του χρηματιστήριου. Τρίτο, θα δοθεί έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην αναβάθμιση της εγχώριας παραγωγής υποδομών για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ακόμα και για την κατασκευή ανεμογεννητριών, αλλά και για τα πολύ απλούστερα, τον οικιακό εξοπλισμό με προτεραιότητα στους ηλιακούς θερμοσύφωνες, που μπορούσαν να φέρουν πολύ μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας από άλλα μεγαλεπίβολα φαραωνικά σχέδια. Σε αυτό το πλαίσιο θα μειωθεί δραστικά η αξιοποίηση του φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή. Τέταρτο, με γνώμονα το σύνολο των λαϊκών αναγκών, θα περιοριστεί το μέγεθος και θα διασφαλιστεί η ορθή κατανομή των αιωλικών πάρκων για να αποφευχθεί ο κορεσμός συγκεκριμένων περιοχών με τις γνωστές αρνητικές συνέπειες στα δάση και στον υδροφόρο ορίζοντα. Όσοι αμφιβάλλουν ότι αυτά μπορούν να υλοποιηθούν, ας ρίξουν μια ματιά στην ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης για να δουν πόσο σοσιαλισμός σε εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες που δεν συγκρίνονται με της Ελλάδας εξάλειψε πριν από πολλές δεκαετίες το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας και της ανεργίας. Φίλες και φίλοι, ασφαλώς δεν περιμένουμε παθητικά να ξημερώσει κάποια μεγάλη μέρα του σοσιαλισμού για να λυθούν τα προβλήματα που μας βασανίζουν.
Βλέπουμε ότι μέσα στο βάρκο του σημερινού συστήματος δεν υπάρχουν μαγικές φιλολαϊκές λύσεις. Σας καλούμε να μην αναποθέσετε ξανά τις ελπίδες σας στη μάταιη αναζήτηση ενός δίθεν μικρότερου κακού από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γιατί αναζητώντας το δίθεν μικρότερο κακό, οδηγηθήκαμε όλα αυτά τα χρόνια από το κακό στο χειρότερο. Κανένα κόμμα που δεσμεύεται να προωθήσει και προωθεί τα σχέδια της πράσινης μετάβασης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, κανένα κόμμα που υποκλίνεται στους στόχους της άρχουσας τάξης, δεν μπορεί να ανοίξει το δρόμο για καλύτερες μέρες για το λαό. Η ελπίδα βρίσκεται στη δική μας δύναμη, στην οργάνωση του δικού μας αγώνα. Και αυτή η δύναμη του λαού, όταν αποφασίσει να πάρει την τύχη του στα χέρια του, είναι πολύ μεγάλη. Δεν μπορεί να την νικήσει τελικά κανένα υπεριαλιστικό κέντρο. Αυτή η δύναμη του εργαζόμενου, όταν αποφασίσει να αναμετρηθεί με τον πραγματικό του αντίπαλο, επιβεβαιώθηκε σε όλες τις μεγάλες στιγμές της ιστορίας. Η ζωή έχει αποδείξει ότι η ελπίδα βρίσκεται στον δρόμο της ανατροπής. Η σημαία της προστασίας του περιβάλλοντος και της πραγματικής διασφάλισης της ειρήνης δεν είναι η πράσινη των μονοπωλιακών ομίλων. Είναι η κόκκινη σημαία της κοινωνικής απελευθέρωσης, είναι η σημαία του σοσιαλισμού. Κάτω από αυτή την κόκκινη σημαία προχωράμε αποφασιστικά για να οργανωθεί και να νικήσει η λαϊκή αντεπίθεση. Οι δυνάμεις του ΚΚΕ είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για να απεμπλακεί άμεσα η χώρα από τα επικίνδυνα πολεμικά σχέδια του ΝΑΤΟ για να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου. Η αγωνιστική, λεβέντικη παρουσία των δυνάμεών μας στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης έκανε το γύρο της Ελλάδας και σχολιάστηκε διεθνώς, όπως και τα πανό του κόμματος στην Ακρόπολη και τον μπλόκο στη φάλαγγα των Ατοικών στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Ιδιαίτερα εδώ, στη Θεσσαλονίκη, οι κομμουνιστές έχουν αποδείξει ότι ξέρουν να δίνουν και να κερδίζουν τέτοιες μάχες. Ακόμα συζητιούνται τα παθήματα των Ατοικών στην πόλη, την εποχή του αγώνα ενάντια στην υπεριαλιστική επέμβαση στη Γιουγκοσλαβία το 1999. Οι δυνάμεις του ΚΚΕ δίνουμε συνεχώς μάχες σε όλες τις περιοχές της χώρας ενάντια στην εμπορευματοποίηση του νερού, για τον περιορισμό της βιομηχανικής ρύπανσης, για την προστασία του δασικού πλούτου, για την αναβάθμιση των υποδομών πολιτικής προστασίας, για την πρόληψη βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης. Παλεύουμε για να ανακουφιστεί ο λαός από την ακρίβεια, για ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, για να καταργηθούν οι έμεσοι φόροι στα καύσιμα και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Σας καλούμε όλους και όλες να συμπορευτείτε με το ΚΚΕ για να βάλει ο λαός τη σφραγίδα του στις εξελίξεις. Ελάτε μαζί μας να τους χαλάσουμε τα σχέδια. Ελάτε μαζί μας για να ρίξουμε κόκκινο στη νύχτα που μας ετοιμάζουν. Ελάτε να μετατρέψουμε την αγανάκτησή μας σε οργανωμένη δύναμη, ώστε ακόμα κι αν θελήσουν να μας οδηγήσουν στο σφαγείο του πολέμου, να μην επιστρέψουμε μετά μέσα στο βάλτο του συστήματος που γεννά τον πόλεμο και την εκμετάλλευση. Ελάτε να παλέψουμε όλοι μαζί για τη ζωή που μας αξίζει. Καλή δύναμη, σύντροφοι και φίλοι.